καθώς λίγο με τη σειρά μου. Μαζί θα προσπαθήσουμε μέσα από ένα σύντομο χρονολόγιο να σταχυολογήσουμε τους βασικούς σταθμούς, τα βασικά στοιχεία που στοιχειοθετούν αυτό που λέμε τη θηροειδία του Ισραηλινού στρατού στη ρόια της Γάζας. Να μας συγχωρέσετε μόνο που λόγω μιας τεχνικής ανεπάρκειας δεν θα έχουμε κάποια βίντεο τα οποία ήταν ιδιαίτερα παραστατικά και θα βοηθούσαν στην κατανόηση. Λοιπόν, ποιο είναι για τη ρόια της Γάζας. Ο Παλαιστινιακός θύρακας των 2,5 εκατομμυρίων, ο οποίος διέπεται από αυτό που λέμε, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, από αστική ανάπτυξη, θα λέγαμε. Παρά την προπαγανδιστική προσπάθεια του Ισραηλινού κράτους να το παρουσιάσει σαν ένα καταβλισμό λυσασμένων μαχητών. Σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, είναι δεικτικό, αν θέλετε, και το υγειονομικό σύστημα που είναι ανεπτυγμένο στη ρόια της Γάζας. Μιλάμε συνολικά για 32 νοσοκομεία, μικρότερα και μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο είναι το Ασίφα, χωρητικότητας περίπου των 700 κλινών. Συνολικά 2.500 κλίνες σε όλο τον Παλαιστινιακό θύρακα. Χαρακτηριστικό είναι το Ασίφα όντως, γιατί είναι ένα νοσοκομείο το οποίο διεκπεραιώνει εργασίες σε μεγέθη μαμούθ, θα λέγαμε, ακόμη και για όσους έχουν συνηθίσει πολύ βόα νοσοκομεία. Δεν συγκρίνεται με το Ασίφα που υποδείχεται πάνω από 1.200 περιστατικά ανά ημέρα. Ο αριθμός των χειρουργείων των ημερησίων είναι 80 με 120, ενώ περίπου είναι 350 οι συνεδρίες αιμοκαθάρισεων που πραγματοποιούνται και, αν θέλετε, είναι ενδεικτικό. Ενδεικτικό είναι επίσης και τις προσπάθειες που κάνουν, γιατί να θυμίσουμε ότι η ρόια της Γάζας είναι πλήρως αποκλεισμένη από ξηράς, αέρος και θαλάσσης από το 2007. Και πραγματικά με υπεράνθρωπη προσπάθεια καταφέρνουν να κάνουν ακόμα και μεταμοσχεύσεις νεφρού. Είναι εδώ η φωτογραφία από την πρώτη που έγινε σε συνολικά 25 μεταμοσχεύσεις που γίνανε μέσα στη ρόια της Γάζας. Λοιπόν, ξεκινώντας μετά τις 7 Οκτώβρη που έγινε και η πρώτη επιθετική ενέργεια της Χαμάς, από εκεί ξεκινάει ένα ντόμινο το οποίο πραγματικά δεν έχει σταματημό. 17-23, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νοσοκομείο Αλ-Αλή στην κεντρική Γάζα. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο αφήνει πίσω του 500 νεκρούς. Οι περισσότεροι είναι νεκροί και τραυματίες είναι γυναίκες, ενώ υπάρχουν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Οι εκπρόσωποι των Παλαιστινιακών Αρχών κάνουν λόγο για γενοκτονία και δεν έχουν άδικο. Οι σκηνές που εκτελήσονται στο Αλ-Αλή είναι πραγματικά από σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Οι γιατροί κάνουν χειρουργία στο έδαφος και στους διαδρόμους, πολλά από αυτά χωρίς αναισθησία και μιλάμε και για ρίζωμες επεμβάσεις. Και οι ιατρικές ομάδες προσπαθούν να σώσουν όποιο μπορούν, είτε στο πάτωμα είτε σε όποιο χώρο έχει απομείνει. Το μαγειό προκάλεσε προφανώς παγκόσμια καταγραφή, ακόμα και αντίδραση των διακρατικών ενώσεων όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Αφρικανικής Ένωσης του Αραβικού Συνδέσμου, αλλά και αντιδράσεις από χώρες εντός και εκτός ΝΑΤΟ. Μέχρι τις 20/10/23, από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, 7 νοσοκομεία και 21 κέντρα υγείας είναι εκτός λειτουργίας, 23 ασθενοφόρα καταστρέφονται, 64 μέλη του ιατρικού προσωπικού χάνουν τη ζωή τους. Όπως αναφέρει και το γραφείο του ΟΗΕ, πάνω από 60% των εγκαταστάσεων της πρωτοβάθμιας απερίθαλψης έχουν κλείσει και καταραίουν είτε λόγω έλλειψη ρεύματος, φαρμάκων, εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού. 30/10/23, Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν το νοσοκομείο της τουρκικής φυλείας της Γάζας. Το νοσοκομείο αυτό, να σημειώσουμε ότι είναι ταυτόχρονα και το μοναδικό ογκολογικό νοσοκομείο σε ολόκληρο τον Παλαιστινιακό θύλακα. 10/11/23, Ισραηλινά τάγκς περικυκλώνουν 4 νοσοκομεία. Το παιδιατρικό Αλ-Ραντίσι, το Αλ-Νάσρ, το κυβερνητικό νοσοκομείο και το νοσοκομείο ψυχικής υγείας, όλα στην πόλη της Γάζας, στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας. Το παιδιατρικό νοσοκομείο μάλιστα βρίσκεται ταυτόχρονα και στο στόχαστρο Ισραηλινών πυράβλων. 11/11/23, ξεκινάει η πολιορκία του νοσοκομιακού συγκροτήματος Αλ-Σίφα. Και η λεπτομέρεια μάλιστα που κάνει εντύπωση είναι ότι ξεκίνησε με βλήματα αρμάτων μάχης κατά του μεευτηρίου, το οποίο σχεδόν το αποτέλεσαν από την πρώτη μέρα. Να σημειώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στο Αλ-Σίφα έχουν βρει καταφύγιο περίπου 10.000 Παλαιστίνοι, εκτοπισμένοι, προσωπικό, ασθενείς και ούτε καθεξής που είναι στιβαγμένοι μέσα στους χώρους του νοσοκομείου. Μέχρι τις 13 του Νοέμβρη, εκτός λειτουργίας είναι όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Λωρίδας της Γάζας. Στερεύουν τα καύσιμα από όλες τις γεννήτριες που χρησιμοποιούνται για την ολοκληρώτηση της ΜΕΘ, των μονάδων νεογνών και άλλων κρίσιμων συστημάτων τους. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία που βλέπετε, ήταν βιντεογραμμικά, το οποίο δείχνει ακριβώς να γίνεται ολόκληρη χειρουργική επέμβαση με φακούς από κινητά στο νοσοκομείο Αλ-Κουτς.
Είπε και ο συνομιλητής πριν ότι στο Αλσίφα είχαμε γίνει παγκόσμιο θρίλερ τα πρόωρα μωρά στις θερμοκοιτίδες. Τα πρώτα 6 πρόωρα μωρά πέθαναν την πρώτη μέρα της πολιορκίας. Από 28 που καταφέραν να φυγαδευτούν στην Αίγυπτο, στο νοσοκομείο της Αιγύπτου, δυστυχώς κατά τη μεταφορά πέθαναν άλλα 6. Είναι χαρακτηριστικό η περιγραφή που δίνει ο διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύματος, ο οποίος λέει ότι ζητήσαμε να μπορέσουμε να θάψουμε τους νεκρούς, όπως όποιος βγαίνει από την αυλή του νοσοκομείου Αλσίφα δέχεται πειρά. Πραγματικά στοιχειοθετήθηκε ότι ελεύθεροι σκοπευτές σημάδευαν οποιονδήποτε προσπαθούσε να βγει από το νοσοκομείο. 15/10/23. Οι χερσαίες δυνάμεις εισβάλλουν μετά από τετραήμερη πολιορκία στο Αλσίφα. 179 άνθρωποι συμπεριλαμβανόμενων μωρών και ασθενών, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το νοσοκομείο, θα γίνουν όλοι σε ένα ομαδικό τάφο στο συγκρότημα. Είναι τέτοια παγκόσμια κατακραυγή που, αν θέλετε, γίνεται και κατευθείαν μια διαμαρτυρία μπροστά από το Λευκό Οίκο, ακριβώς μπροστά στο ίδρυμα στο νοσοκομείο Αλσίφα. Στο νοσοκομείο Αλσίφα, συνολικά ο κρατικός στρατός καταστρέφει ολόκληρες πτέρυγες και θαλάμους ασθενών. Το κτίριο των χειρουργείων και το καρδιολογικό τμήμα διαλύονται πλήρως. Όλα τα χωρίσματα, η τύχη των δωματίων και όλους τους ιατρικούς εξοπλισμούς μέσα στο κτίριο καταστρέφονται ως χερός. Οι Ισραηλινές μπουλντόζες καταστρέφουν και τμήματα της νότιας εισόδου. Τελικά, όλοι οι ασθενείς που ήταν στη μονάδα της θεραπείας του Αλσίφα καταλήγουν νεκροί. Ο ΠΟΗ κάνει άμεση έκκληση για άμεση εκένωση του Αλσίφα, καθώς έχει μετατραπεί σε μια απελπιστική ζώνη θανάτου. 18/10/23. Οι Ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν και βομβαρδίζουν το διαδοσιακό νοσοκομείο. Το νοσοκομείο γίνεται στόχος κατά τη νύχτα, χωρίς μάλιστα προειδοποίηση. 8 άτομα σκοτώνονται στην πρώτη επίθεση και η κύρια χειρουργική αίθουσα που έχει το διαδοσιακό νοσοκομείο καταστρέφεται, μην επιτρέποντας πια την εξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων. Στις 3 του Δεκέμβρη ξεκινάει και η εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Νότια Γάζα. Όπως βλέπετε, στις νότιες πόλεις, τη Χάν Γιουνίς και τη Ράφα, και πλέον κανένα μέρος στη Λωρίδα της Γάζας, ολάκια τη Λωρίδα, δεν είναι ασφαλές. (17/12/23) Χτύπημα του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν. Ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ εκφράζει φρίκη για την καταστροφή του νοσοκομείου. Αναφέρει ότι πολλοί υγειονομικοί συλλαμβάνονται και αναζητούν ακόμα και πληροφορίες για τους υγειονομικούς. Το συγκλονιστικό που συμβαίνει στο Καμάλ Αντουάν είναι, σύντροφοι και φίλοι, ότι οι Ισραηλινές μπουλντόζες συντρίβουν τις σκηνές των εκτοπισμένων που έχουν καταφύγει στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου, με συνέπεια να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους. Τα σκηνικά της φρίκης που έχουν εκτεληθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με τελευταίο το οποίο έγινε τις τελευταίες 48 ώρες από την ώρα που μιλάμε, είναι το νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε λειτουργία που έχει μείνει, είναι στην περιοχή της Χάν Γιουνίς και το οποίο έχει ήδη βομβαρδιστεί τις 2 τελευταίες μέρες. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι συγκλονιστική και η δήλωση που κάνει ο εκπρόσωπος του ΠΟΗ, η οποία λέει για τους ανθρώπους που είναι εξαπλωμένοι στο δάπεδο με πολύ έντονους πόνους μετά από χειρουργία, κρατηριασμένοι, οι οποίοι σφαδάζουν, αλλά δεν σηκώνουν παυσίπονα. Το μόνο που ζητάνε είναι νερό. Ανάμεσα στα θύματα, πρέπει να αναφέρουμε και τις 100 νεκρών στους υγειονομικούς. Πάνω από 250 υγειονομικοί έχουν σκοτωθεί στις δομές της Γάζας, ενώ συνολικά έχουν καρτογραφηθεί 400 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές. Στις 14 του Νοέμβρη, με σύστηση κοιμάτισαν όλες τις σημαίες του ΟΗΕ στον κόσμο στη μνήμη των 100 και πλέον υγειονομικών προσωπικού της ΟΥΝΡΑ που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτώβρη μέχρι σήμερα. Να πούμε, σύντροφοι και φίλοι, εδώ πέρα ότι χωρίς να χρειάζεται κάποιος να ξέρει λεπτομέρειες για αυτή την 80ετή κατοχή που κάνει το Ισραηλινό κράτος στη Λωρίδα της Γάζας, ενστικτοδός όλοι καταλαβαίνουμε ότι το δίκαιο έχει μία σωστή πλευρά. Και αν θέλετε, το καταλαβαίνουμε και από το modus operandi που ακολουθεί ο Ισραηλινός στρατός, τόσο με τους επικισμούς όσο και με το κτήμα των νοσοκομείων. Και αυτή η πλευρά, από όλο τον κόσμο, από την Καλιφόρνια μέχρι την Αυστραλία, όπου γίνονται διαδηλώσεις και βροντοφωνάζουν οι φωνές, η σωστή πλευρά αυτή της ιστορίας είναι η ελευθερία στην Παλαιστίνη. Ευχαριστώ.